Ωραία, θα ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση εγώ, Ανδρέα, φίλε Ανδρέα, αν μου επιτρέπεις. Εκεί πέρα που έχει δημοσιευθεί το σχετικό βίντεο που είναι στο channel του Cyprus Highlights, κάτω υπάρχει μια συγκεκριμένη περιγραφή. Την έχετε διαβάσει αυτή την περιγραφή ή απλά... Δεν έχω διαβάσει όλη την περιγραφή. Ναι, και γράφει ότι είναι από την Κυπριακή Προεδρία και ότι είναι επίσημο αυτό της Κυπριακής Προεδρίας. Όχι, δεν έλεγε πουθενά. Ωραία, γιατί να γίνει όλο αυτό το πράγμα. Είναι αφιερωμένο στην Κυπριακή Προεδρία. Ανδρέα, για όνομα του Θεού, κάτι, πού είναι το πρόβλημα. Αν ας πούμε τώρα υποθετικά, γιατί πραγματικά και εγώ ξέρεις έτσι λίγο, γιατί καταλαβαίνω και τη θέση του Σταύρου. Αν για παράδειγμα εγώ έγραφα ένα τραγούδι και το αφιέρωνα σε σένα, στον Ανδρέα Γεωργαλή. Ναι. Δικαίωμά σου. Ναι. Και εσύ ο Ανδρέας Γεωργαλής είχες ένα λογότυπο. Που, λέω ρε παιδί μου, για να... Και δύο χορηγούς. Και ερχόσουν εσύ ο Ανδρέας Γεωργαλής και μου λες, αφού μου το αφιέρωσε το κομμάτι η Χριστιανά μου, θα αγοράσω, ξέρω εγώ, και 100 CDs. Χριστιανά μου, δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο να παίζεις με το έμβλημα της Κυπριακής Δημοκρατίας και μετά να λες ότι το αφιερώνω αυτό για αυτό το πράγμα. Είναι απλά, προσέξτε τι είπα. Εγώ με το που είδα το λογότυπο του Δίκου επάνω, είπα αποκλείεται να είναι το επίσημο. Αλλά έχει, ο κόσμος ο απλός έχει, δηλαδή δεν μπορεί να είναι το επίσημο και να έχει και το λογότυπο του Δίκου επάνω. Ο φορέας νεολαίας ξέρω ότι επιχορηγεί νέους καλλιτέχνες για να κάνουν το συντή τους, να κάνουν τα τραγούδια τους, αυτό το ξέρω. Αλλά το έμβλημα της Κυπριακής Δημοκρατίας, και επειδή στο YouTube δεν είναι καθαρό ότι είναι το Υπουργείο Υγείας, ότι είναι το ένα. Εκεί εγώ λέω το γράφει εδώ. Ότι. Mm-hmm. Ναι, το γράφει εκεί που το βλέπετε σε high resolution. Στο YouTube όμως δεν ξεκαθαρίζει το Υπουργείο Υγείας. Και είναι το έμβλημα της Κυπριακής Δημοκρατίας που λέει ότι είναι η χορηγή αυτού του βίντεο κλιπ. Ναι, εκεί και εμείς έχουμε απαντήσει. Και έχουμε απαντήσει ναι, και εννοούμε εμείς χορηγή. Με πολύ χειρότερον τρόπο όμως, Σταύρο μου, δεν μας έχετε αποκαλύσει αλήτες. Όλους τους δημιουργούς του. Εγώ σας είπα αλήτη. Αυτό γράφει όμως το. Αυτό γράφει το, αυτό που το οποίο λέτε εσείς σε ένα blog που απαντήσατε. Μας έχετε αποκαλύσει. Μπορούμε να το τυπώσουμε εμείς αυτό. Να το τυπώσουμε, να έχουμε, έτσι, η Χριστιανά μας, να μας το τυπώσει αυτό που έχετε απαντήσει. Είναι στο γραφείο. Είναι στο γραφείο. Η απάντηση που έχετε δώσει εσύ και ο κύριος Μαλένης. Ναι, είναι μια δυσέλιδη απάντηση, στην οποία χρησιμοποιούν εχμηρότατη γλώσσα. Εντάξει, θα το διαβάσουμε τώρα για να λέμε ακριβώς τα πράγματα. Σταύρο μου, θέλω να πω κάτι, Ανδρέα. Θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις διαβάσει το σχετικό κείμενο το οποίο έχουμε εμείς δημοσιεύσει κάτω από το βίντεο το οποίο προβάλλεται στο YouTube? Ή έχεις διαβάσει άρθρο το οποίο έκανε συγκεκριμένος δημοσιογράφος και αυτόματα έγινε share ότι αυτό είναι το official και δημιουργήθηκε όλο αυτό το πράγμα και δεν υπάρχει τελειωμός? Ναι, αυτό έχω διαβάσει, Σταύρο, και εκεί σου λέω. Λυπάμαι, ας πατούσατε πάνω στην περιγραφή που γράφει στο YouTube, στους γενικούς όρους χρήσης, και θα καταλαβαίνατε πάρα πολύ καλά. Κοίταξε, πρέπει να καταλάβετε κάτι. Είμαι 25 χρόνια σε αυτή τη δουλειά, εντάξει. Στη μουσική παραγωγή, στη δισκογραφία κτλ. Κτλ. Ξέρω πολύ καλά και δεν κατακρίνω ποτέ κανένα συνεργάτη μου ή συνάδελφό μου κτλ. Κτλ. Όμως, ο συγκεκριμένος τρόπος ο οποίος προωθήσατε το κομμάτι σας, έδωσε δικαίωμα σε ένα, σε δύο δημοσιογράφους, σε ένα-δύο άτομα να το διαρρεύσουν στον πλότ, να το αναρτήσουν στο διαδίκτυο με αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα. Είτε με κακό γούστο είτε με καλό γούστο τρόπο, αυτό ήταν το νόημα το οποίο δόθηκε με τα εμβλήματα της Κυπριακής Δημοκρατίας στο τέλος. Και δε χειρότερα για μένα προσωπικά, η απάντησή σας, εντάξει, που ήταν υβριστική για όλους τους ανθρώπους. Ενώ αυτό το οποίο δεχόμαστε εμείς αυτές τις δύο μέρες είναι έντιμο και τίμιο από την πλευρά. Όλα και από τους άλλους. Σταύρο μου, είναι από χιλιάδες κόσμων η αρνητικότητα. Πρόβλημα δικό σας. Δεν θα με απαγορεύσει κανείς σε μια δημοκρατική ευρωπαϊκή Κύπρο να δημιουργώ με τους συνεργάτες μου οτιδήποτε θεωρούμε εμείς ότι δεν προσβάλλει τον οποιονδήποτε και έχει να κάνει με πολιτιστική δημιουργία. Αν αυτό δεν σας αρέσει, είναι δικό σας πρόβλημα και κρατήστε το πρόβλημα δικό σας. Μην προχωράτε όμως σε νιβέλους και χλεβασμό και διασυρμό προσωπικότητων και ανθρώπων με άλλους τρόπους και άλλα μέσα. Ωραία, έχω εδώ και την απάντηση. Ανδρέα μου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Χριστιανά μου. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Θα διαβάσουμε μετά, γιατί έχουμε τον κύριο Μαλένη στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Μαλένη, γεια σας, καλό σας απόγευμα. Χαιρετίζω την εκπομπή που αγάπησα, γιατί υπήρξα και εγώ φιλοξενούμενος. Να είστε καλά, κύριε Μαλένη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Έχω ακούσει πράγματα που έχουν κάνει τις τρίχες της κεφαλής μου να σηκώσουν κάγκελο. Μπορώ να το καταλάβω απόλυτα. Κύριε Μαλένη μου, χαμηλώστε λίγο την τηλεόραση, χαμηλώστε εντελώς τη φωνή για να έχουμε κι εμείς καλύτερη επικοινωνία. Ναι. Έχω ακούσει τον φίλο που είναι ο συνεργάτης σου. Εγώ, Ηλίας, ναι. Ναι, εισαγωγή, σαν να μόλις ήρθε από τον Άρη και δεν έχει πληροφορηθεί πράγματα που όλος ο κόσμος έχει πληροφορηθεί. Κύριε Μαλένη μου, απλά έχει δώσει στη Βουλή, είπε ότι το θέμα δεν έχει γίνει ξεκαθάρισμα αν είναι επίσημο το τραγούδι. Έγινε επίσημη δήλωση της Κυπριακής Προεδρίας. Το κρατάμε στα χέρια μας, δεν προλάβαμε. Ο δημοσιογράφος, ακόμα κι αν είναι θεόκουφος, κάπου θα πρέπει να την έχει δει, κάπου θα πρέπει να την έχει ακούσει. Κύριε Μαλένη μου, να σας πω την αλήθεια, εγώ τώρα το βλέπω. Και κάνει την εισαγωγή ως εάν να διαιωνίζεται η ασάφεια σχετικά με το αν είναι επίσημο ή όχι το τραγούδι. Ναι, απλά ένα να σας δώσω μια απάντηση σε αυτό και θα έχετε το χρόνο να πείτε και να σχολιάσετε ό,τι θέλετε. Δεν ενδιαφέρει η απάντηση. Μισό λεπτάκι όμως. Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Δεν σας αμφισβητεί κανείς. Απλά ο Ηλίας έχει μεταφέρει τα στοιχεία όπως ακριβώς βγήκαν στο ίντερνετ. Ούτε την προσωπική του άποψη. Ναι, και δεν πρόλαβα καν να τα ολοκληρώσω. Τα έχω στα χέρια μου τα υπόλοιπα. Προχτές ή χτες. Ναι, δεν πρόλαβα να ολοκληρώσω, κύριε Μαλένη. Είναι δήλωση επίσημη της προγραμματίας της Προεδρίας. Αυτό έπρεπε θα λέγαμε αμέσως μετά. Αν διεκδικεί τον τίτλο του δημοσιογράφου. Δεν είμαι δημοσιογράφος, κύριε Μαλένη. Δεν είναι αυτό το θέμα μας. Δεν είμαι δημοσιογράφος. Άμα θέτε, προλαβαίνετε. Άμα δεν θέτε, δεν προλαβαίνετε. Βγήκα να σας πω την αγανάκτησή μου για αυτό που άκουσα και όχι να αντιπαραβάλλω τη δική μου την άποψη με την άποψη του φίλου που κατά άλλα αγαπώ και σέβομαι. Κύριε, και εγώ το ίδιο και το ξέρετε. Πείτε μας τη δική σας. Βράζετε τον Γιωργαλή που εμένα προσωπικά η άποψη του δεν με ενδιαφέρει. Ό,τι έκανα στο χώρο του τραγουδιού το έκανα χωρίς να συμβουλευτώ κανένα Γιωργαλή. Μόνο τη συνείδησή μου και την πείρα μου. Σ' όποιον αρέσει να μου λέει το μπράβο. Και έχω ακούσει πάρα πολλά μπράβο. Το τραγούδι μας το έχουν ακούσει πόσες χιλιάδες σταύρο μέχρι τώρα στο ίντερνετ. Πλησιάζουμε τις 60 μέσα σε δύο μέρες. Ωραία. Από αυτές τις 60.000 ένα μικρό ποσοστό αποτελείται από ανθρώπους που έκαναν το μόνο που ξέρουν. Να βρίζω χιδέα και να μην μου ακούσω τον Ηλία ή οποιονδήποτε Ηλία να μου λέει δεν έχει δικαίωμα καθένας να λέει την άποψή του. Όχι, εάν θα βουτάει τη γλώσσα του μέσα στα σκατά πρώτα και μετά θα εξτομίζει βρισχές. Ναι, είτε για την εμφάνιση, είτε για το ήθος, είτε για την φιλαργυρία των συντελεστών. Πού υπάρχει η φιλαργυρία, να το κάνετε σαφές ότι λεφτά αυτού του τόπου, αυτής της κυβέρνησης, ούτε ζητήσαμε, ούτε πήραμε. Βγάλαμε ένα δίσκο και όπως κάνουν όλοι όσοι βγάζουν δίσκο, αποφασίσαμε να πουλήσουμε αντίτυπα σε αυτούς που και στο παρελθόν, από τότε που ξεκινήσαμε να φτιάχνουμε τραγούδια με το Σταύρο, με το χρυσοπράσινο φύλλο σε νέα διασκευή και τις ευλογίες του Μίκη Θεοδωράκη, είχαμε τα εμβλήματα κομμάτων και οργανώσεων που φτιάχναν εθνική κυβέρνηση. Κύριε Μαλένη μου, επειδή μας εκτιμούν και επειδή μας αγαπούν και δεν θα επιτρέψω σε οποιονδήποτε αδαΐ που δεν ξέρει καν πού συναντάται η αναφορά στο Δίτη, να βγαίνει να μου λέει πώς θα γράψω τραγούδια. Κύριε Μαλένη, με συγχωρείτε, δεν θα πάρω. Μάλιστα, αυτή η χορηγή που είναι κάτω, γιατί περί αυτού έγινε όλος αυτός ο ντόρος,